29 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Ιρκούτσκ της Σιβηρίας, πολλοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση μετά την κατάποση λοσιών για το μπάνιο ως υποκατάστατο αλκοόλ. Ήδη οι νεκροί έχουν φτάσει στους 52. Η ηλικία των θυμάτων είναι μεταξύ 35 και 50 ετών. Οι περιγραφές των συμπτωμάτων των ασθενών είναι συγκλονιστικές. Ένιωσα ισχυρό πονοκέφαλο το πρωί όταν ξύπνησα τα χαράματα. Συνειδητοποίησα ότι άρχισα να χάνω και την όρασή μου. Όταν κοίταζα το φως, ένιωθα όπως όταν τυφλωνόμαστε από τα φώτα ενός αυτοκινήτου. Ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που πέθανε κάτω από αυτές τις συνθήκες εξηγείται πρώτα απ' όλα από την υψηλή συγκέντρωση μεθανόλης στο υγρό που κατανάλωσαν. 30 με 50 γραμμάρια μεθανόλης θεωρείται ως θανατηφόρος δόση. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 2 ατόμων που κατηγορούνται για την παράνομη διακίνηση του ελαίου για το μπάνιο. Η εισαγγελία διεξάγει κατεπίγουσα έρευνα την ώρα που σε εφόδους έχουν εντοπιστεί περί τα 2.000 υποκατάστατα ή μείγματα επικίνδυνων φθηνών αλκοολούχων ποτών.